Julia Roberts. Τι να κάνουμε, δεν τα έχουμε. Julia Roberts δεν είσαι. Το ξέρω. Εμένα όμως μου αρέσει η φωτογραφία αυτή. Δηλαδή, καταρχήν τα πόδια σου φαίνονται κοντά. Έχουμε πει ότι έχεις πολύ καλές αναλογίες για το ύψος σου. Εμένα με ξεγελάς κιόλας. Αν έβλεπα τη φωτογραφία, θα έβλεπα ένα κορίτσαρο. Θα νόμιζα ότι πραγματικά είσαι ένα 76 ή 78, δεν θα καταλάβαινε τη διαφορά. Θα μπορούσε να είσαι μια ενζενή στο Hollywood. Ή στο Bollywood. Επίσης. Δεν νομίζω να σου πάει αυτός ο ρόλος, Στεφανία. Πιστεύω ότι σε κάτι άλλο θα ήσουν καλύτερη. Συμφωνώ με τον Χριστόφορο για το πόδι. Βέβαια, έχει καταπληκτικού κοιλιακού, δεν το συζητάμε. Έχει τρομερό κορμάκι. Αλλά δεν σου πάει εσένα η φυσιογνωμία τη Τζούλια Ρόμπερτ. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία. Να είστε καλά. Ιωάννα. Κέρδισε την υποκριτική και πήρε και ρούχο. Αυτό. Το φοράω. Μπράβο, σου είναι πάρα πολύ καλή σου. Αυτό είναι αυτό. Θα σου λέγατε τι ωραία φορά. Και σου πάει. Ποια ηθοποιό υποδέθηκε. Εγώ έκανα την Μπριζίτ. Την Μπριζίτ Μπαρντό. Σε βοήθησε το κόνσεπτ. Πάρα πολύ. Εδώ ομολογώ ότι. Κυλάκι, μάλλον λειτουργήσε εδώ. Για να δούμε πρώτα την Μπριζίτ Μπαρντό και μετά εσένα. Ναι, το χιλάκι λειτουργήσε. Αυτή χιλάκι τη φορά, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία σου. Έχεις βγει κούκλα. Βέβαια, αν και η έκφρασή σου δεν έχει αλλάξει, αλλά δεν είναι η έκφραση η οποία κολλάει στην Μπριζίτ Μπαρντό. Έχεις στήσει πάρα πολύ ωραία το σώμα σου. Έχεις κρατήσει ωραία την πετσέτα. Είσαι καλονή. Δηλαδή, εγώ σε μία αφίσα, κατευθείαν θα έλεγα, wow, ναι, την αγοράσω την πετσέτα αυτή. Μ' αρέσει. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τυχερή, Ιωάννα, διότι ο ρόλος σου τέριαξε Γάντι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είσαι μία υπερκαλονή σε αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει αυτό το πρόσωπο. Ναι. Ιωάννα μου, πραγματικά ήρθε η ώρα να σου πούμε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, φιλισμένη μαμά. Ευχαριστώ. Νάντσι. Γελάει. Τι κάνεις, Νάντσι? Μια χαρά. Ποια υποδίθηκες? Την Αντζελίνα Ζολή. Την Αντζελίνα Ζολή. Η Αντζελίνα και η Νάνση. Νάνση, είναι πολύ ωραία φωτογραφία σου. Το σώμα σου είναι τέλειο. Τα χέρια και τα πόδια και το γεγονός ότι πηδάς καιρό στον αέρα, ακόμα καλύτερο. Αυτό που υστερείς λίγο είναι η έκφραση, ενώ η δύναμη στα μάτια. Νάνση, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το σώμα σου όντως. Ωραία τα πόδια σου, τα χέρια σου με τα πιστόλια, τα οποία θα πρέπει να κοιτάνε εμάς και όχι το ταβάνι βασικά. Αλλά κάτι μου λείπει σε αυτή τη φωτογραφία, όπως πάντα κάτι μου λείπει με εσένα στις φωτογραφίες. Νάνση, αν έπαιρνα μία μεσογειακή κοπέλα, καστανή σκούρα, τις απόκριες και την έδινα Λάρα Κρόφτ και την έβαζα να πηδήξει, έτσι ακριβώς θα έβγαινε. Το τέλειο κομμάτι της φωτογραφίας είναι η κοτσίδα. Είναι συγκλονιστική. Ευχαριστούμε. Ειρήνη. Γεια! Ευχαριστώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Χαίρομαι. Εσένα? Θέλω να τα συνηθίσω λίγο ακόμα. Πώς ήταν αυτή η εβδομάδα για σένα, Ειρήνη? Έκανα ελεύθερη πτώση και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Ήθελες ή... Σε σπρώξανε με το ζόρι. Η αλήθεια είναι ότι... Τα είχα κάνει πάνω μου, αλήθεια σας λέω. Όταν άνοιξε η πόρτα, δε... Το πατερημόν το είπες. Το πατερημόν το είπα πριν. Είναι το δαχτυλιδάκι το τωράκι σου. Ναι. Αυτό το δαχτυλίδι που κέρδισε που κοστίζει 3.000 ευρώ. Αυτό είναι. Μπράβο. Α, με γεια. Δεν βλέπεις πιάτα με αυτό. Ευχαριστώ. Όχι, αποκλείεται. Θέλεις να δούμε πώς θα πήγε σαν Marilyn Monroe? Πάρα πολύ θέλω να δω. Θα δούμε πρώτα τη Marilyn Monroe και μετά την Ειρήνη Monroe. Η Marilyn χαρακτηριζόταν για την γλύκα και το υπέροχο χαμόγελο που είχε και όλη αυτή την γλύκα που απέπνεε. Αυτό που προσπάθησες να κάνεις εσύ δεν έχεις αποδώσει. Ενώ εντάξει, βλέπουμε δύο ωραία πόδια, πολύ καλύτερα από τους Μέριλιν σίγουρα. Ευχαριστώ. Η έκφρασή σου είναι... άλλα ντάλα. Είσαι σαν να έχεις έκπληξη, σαν να έχει αστράψει ένα φλας. Γενικώς είναι υποτονική, θα μπει, δεν υπάρχει συνέστημα από πίσω. Το καταλαβαίνεις φαντάζομαι αυτό που σου λέω, έτσι. Έχεις πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Και με όλο το styling αυτό, βγαίνεις περισσότερο ως drag queen παρά ως μοντέλο που κάνει τη Marilyn. Ειρήνη μου, είναι λίγο πατρινό καρναβάλι για πάντα. Είναι λίγο σαν να είσαι στο άρμα της Marilyn και είσαι πάνω με το κόκκινο καραγιόν και τη ψεύτικη περούκα και τα λοιπά και στέκεσαι για να σε δει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά έχεις εκπληκτικό σώμα. Αυτό σούπερ ποδάρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ εγώ. Θέλω να μου πείτε έναν διεθνή σχεδιαστή που ξέρετε. Michael Kors. Ξέρεις ποιος είναι ο Michael Kors? Ναι, ναι. Από πού είναι ο Michael Kors? Από
Έλενα, από πού είναι ο Τζογκαλιάνο? Ξέρω. Πολατόφ. Πολατόφ. Ο Πολατόφ έχει πεθάνει και είναι Έλληνας. Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει. Γεωργία. Έκανες τη Sharon Stone, έτσι, στο βασικό ένστικτο. Ναι. Πάμε να δούμε πρώτα τη Sharon Stone και μετά τη δική σου φωτογραφία. Εντάξει, δεν της μοιάζω. Καλά. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, η Sharon Stone εδώ έχει αυτό το βλέμμα και αυτή την έκφραση στο πρόσωπό της, γιατί μόλις έχει αλλάξει πόδι. Και έχει σοκάρει τους πάντες, έτσι. Και έχει αυτό το βλέμμα της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης ότι πέτυχε το σκοπό της. Λοιπόν, αν δω εσένα, απλά μου κάνεις την όμορφη, με κοιτάς με ένα ύφος το οποίο κάτι πάει να πει, έχει ένα υπονοούμενο, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με το κόνσεπτ που καλείσαι να αποδώσεις. Καταρχάς, κάθεσαι έτσι, που αυτό δείχνει ανασφάλεια. Αυτή η γυναίκα είναι ανοιχτή. Αλλά αντί να ανοίξει και να είσαι πίσω αγνευτικό θηλυκό, είσαι πιο κλειστή. Αυτό το πράγμα λοιπόν χάνει την αυτοπεποίθηση που είχε η Sharon Stone σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία. Οπότε νομίζω ότι δεν τα καταφέραμε και πάρα πολύ καλά. Okay. Περιμένω από σένα πιο πολλά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι μπορείς να τα κάνεις. Ευχαριστούμε, Georgia. Γιάννα. Για να δούμε λοιπόν ο Τίγρης και ο Δράκος. Καταρχήν θεωρώ ότι η πόζα όλη στον αέρα είναι εκπληκτική. Τα πόδια σου, τα χέρια σου, ο τρόπος που έχεις στρίψει τον κορμό σου. Αλλά για μένα αυτό που είναι καθηλωτικό είναι το βλέμμα σου. Από τις πιο ωραίες φωτογραφίες σήμερα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο σου. Μπράβο, Τζανάν. Συμφωνώ απόλυτα με την Τζέννη. Wow. Εκπληκτική πόζα, τι να πω, μοιάζει σαν χελονιτζάκι ένα πράγμα. Πες μου ότι τα παίζεις τα σπάθια στο σπίτι σου, όταν κόβεις την πάπια. Όχι, ε. Όχι. Πάντως ξεπέρασε τον εαυτό σου, στην κίνηση. Τώρα, δεν έχεις πολύ μεγάλη έκφραση. Βλέπω ένα χαριτωμένο αγοράκι κινεζάκι πράω. Η όλη ιστορία εδώ, επειδή ήταν ο Τίγρης και ο Δράκος, δεν μοιάζει σε κανένα από τα δύο. Πραότητα σου δίνει αυτό το βλέμμα. Αυτό είναι πράο βλέμμα τώρα. Αυτό το βλέμμα είναι ότι ορίζω εγώ τον εαυτό μου. Φωτογραφία έχει μια ηρωνία της Άπο Ανατολής, αλλά γενικώς δεν έχει αυτό το δράμα και το. Τι δράμα να έχει. Δεν έχει το δράμα της τοπιού πρώτον και της ταινίας που είχε ένταση και είχε πολύ. Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπόρεσε να αυτοσχεδιάσει και να δώσει κάτι άλλο το οποίο βγήκε εξίσου δυναμικό και καλό. Συγγνώμη. Έχει ένα άλλο δυναμισμό η φωτογραφία. Γλυκούλη, είσαι γλυκιά. Εντάξει, μοιάζει μια αγοράκι όμως, συμφωνείς? Εγώ θα σου πω συγχαρητήρια. Μου αρέσει τρομερά η φωτογραφία σου. Τη βρίσκω συγκλονιστική, δεν έχω να σου πω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Thumbs up for Janan. Να είσαι καλά. Ευαγγελία. Στη φωτογράφηση πώς τα πήγες? Δεν ξέρω, θέλω να τα έχω πάει πολύ καλά. Γιατί... Ξέρεις ποιο είναι η Τζίλντα? Η Ρίτα Χέιγουορθ. Ναι. Στη ταινία Τσίλ. Ναι. Όχι, δεν την ήξερα δυστυχώς. Κρατάτανε. Την ταινία δεν ήξερε την ηθοποιό? Δεν είμαι καλά. Ήξερα την ηθοποιό. Δεν είμαι καλά. Μια φορά, αλλά δεν ήξερα πώς ήταν σαν εμφάνιση. Σε αυτήν την έχει ταινία. Στιγματίσει με αυτή την ταινία και τον κόσμο της μόδας. Έχουν γίνει. Ευαγγελία. Editorial, έχουν γραφτεί φορέματα ως Τζίλντα. Μακιγιάζ, μαλλιά ως Τζίλντα. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα τη Ρίτα Χέιγουορθ και μετά να δούμε σένα. Αν και δεν έχει δει την ταινία. Αν και δεν ήξερε τη Ρίτα Χέιγουορθ, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, θεωρώ ότι είναι εξυπνάδο σου να μην χαμογελάσεις, γιατί φοράς και κόκκινο κραγιόν και είναι έντονο και αν πιστεύεις ότι το χαμόγελο εδώ σου πάει, καλά έκανες και δεν το έκανες. Η στάση του σώματος σου είναι εκπληκτική. Μπράβο σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Δεν έχω να πω πολλά. Απλώς δεν έχει το παιχνιδιάρισμα της Τζίλντα και τη Γλύκα και το σεξ appeal που είχε η σκηνή εκείνη.
είναι άλλο πράγμα. Είσαι πολύ σοβαρή. Ευαγγελία, γνωρίζει ποιανού φόρεμα φοράει η Τζίλντα, ποιανού σχεδιαστή. Όχι, δυστυχώς. Γνωρίζει καμία από εσάς? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό το φόρεμα είναι φτιαγμένο από τον Christian Dior. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ μου δίνεις την Τζίλντα και το πρόσωπό σου γενικότερα έχει μία δομή που ανά πάσα στιγμή μπορείς να αποδώσεις οποιαδήποτε χολιουντιανή στάρ. Μου αρέσεις, είσαι πανέμορφη, σου πάει το κραγιόν, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα κόνσεπτ που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σου είναι λίγο εύκολα. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να σε δώσω κάτι πολύ πιο δύσκολο, κάτι που είναι μέσα βουτυγμένο στη μόδα, με δύσκολα ρούχα κτλ. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα. Καλώς. Γεια σας. Πώς ήταν η ελεύθερη πτώση? Τέλεια. Θα το ξανά κάνες? Άνετα. Σε ποια στάρ μεταμορφώθηκες? Στην Elizabeth Taylor. Σε ποια ταινία? Από το έργο Κλεοπάτρα. Το έχεις δει? Δεν το είχα δει, την Elizabeth Taylor, εντάξει, την ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Elizabeth Taylor ως Κλεοπάτρα και μετά την Ελένη ως Κλεοπάτρα. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Μ' αρέσει. Ήταν πολύ απλό αυτό που... Λάθος. Καθόλου απλό. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έλα να θεωρώ ότι αυτό το κόνσεπτ εσένα θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Όμως, δεν το διαχειρίστηκες καθόλου καλά, με την έννοια ότι σε έχουν καταπιεί τα ρούχα, η περούκα, το καπέλο, το make-up. Δεν βλέπω τίποτα στην έκφραση και στο βλέμμα σου, απολύτως. Και μόνο Κλεοπάτρα δεν μου κάνεις. Όταν είδα τις φωτογραφίες στην αρχή, λέω πω πω, δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα που βλέπω την Taylor, το κοντινό, έχω τρελαθεί. Είναι εκπληκτική η έκφρασή σου. Ναι, αλλά την έχει καταπιεί, δεν έχει κοιτάξτε, βγει το γύρω-γύρω. Τζένι, κοίτα μόνο το κοντινό. Το κοντινό. Κοίταξε αυτό το κοντινό. Και μα δεν είναι πολύ ωραίο το έχει. Κοντινό. Κοίταξε τι. Δεν συμφωνώ, έχει Χάρη. Κλείσει... καθόλου. Κατάλαβα να το σέβομαι. Έχει κλείσει λίγο το μάτι και έχει συνέστημα. Είναι σαν να βλέπει το Ρίτσαρντ απέναντι. Όχι, δεν βλέπει καλά. Δεν στο καλύτερο. Καλά, ποιο συνέστημα, πού το βλέπει. Η σκιά έχει συνέστημα. Αυτή η φωτογραφία μόλι την είδα, τι είναι αυτό και συνεχίζω να το λέω. Δεν μου λέει τίποτα το βλέμμα σου, γιατί γενικά είσαι ένα κορίτσι με έντονο βλέμμα. Ειλικρινά και στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φωτογραφία. Πιστεύω και έχω δει ότι μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι αυτό. Νομίζω ότι είδες μια φωτογραφία η οποία δεν έχει κανένα δυνατό βλέμμα. Έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο με την εμφάνιση που έχεις και την φωτογραφία που είδες. Θεωρώ ότι έχει πάει καλά. Ευχαριστώ. Τζέσικα. Σε ποια στάρ μεταμορφώθηκες? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα την Kate Blanchett και μετά την πριγκίπισσα Jessica. Θέλω να σου πω ότι η έκφρασή σου έχει μία αυστηρότητα, έχει μία εξουσία, έχει μία σιγουριά. Είσαι η Queen Elizabeth. Μπράβο σου. Νομίζω ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά εδώ. Μου θυμίζεις την Queen Elizabeth. Στέκεις ακριβώς όπως στέκονταν οι βασίλισσες τότε. Ένα πράγμα θα σου πω. Επειδή ετοιμάζω μια καμπάνια που έχει θέμα βασίλισσες, θέλω να σε χρησιμοποιήσω στην καμπάνια μου. Ορίστε και η πρώτη δουλειά. Συγχαρητήρια. Wow. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αγαπητά μου κορίτσια, ήρθε η ώρα να συνεδριάσουμε. Τα λέμε σε λίγο. Εγώ το μόνο που χαίρομαι είναι ότι ο Κοντέντος κατάλαβε ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα έτσι που με κάνανε, σαν καρναβάλι. Γενικά δεν με στεναχώρησε η κριτική που άκουσα. Πιστεύω ότι έδωσα το καλύτερό μου εαυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Χριστόφορος Κοντέντος κατάλαβε ότι δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι στη διάδα. Αυτό δεν με πτωεί. Είτε μείνω στο παιχνίδι, είτε βγω έξω. Θα συνεχίσω να δουλεύω τόσο πολύ, γιατί πιστεύω ότι δουλεύω. Όσο είμαι εδώ. Ξεκινάμε με τη Σιντορέλα. Παρόλο που δεν έχει υπηρετήσει 100% το κόνσεπτ, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι και ένα πολύ ωραίο μοντέλο που έχει πολλά να δώσει. Και εγώ συμφωνώ, τη Σιντορέλα τη θέλω μέσα. Η Στεφανία. Βάζω ερωτηματικό προσωπικά εγώ, γιατί όσες φορές και να το έχουμε τραβήξει από το λαιμό και από τα μαλλιά, δεν βγαίνει τελικά ποτέ αυτή η απογειωτική φωτογραφία. Δεν έχει φωτογένεια η Στεφανία, παιδιά. Έχει ένα γλυκό προσωπάκι, αλλά σίγουρα αυτό δεν αρκεί για να γίνει κανείς μοντέλο. Η Ιωάννα πανψηφί, αυτή τη φορά τα κατάφερε φουλ. Η Νάνση. Έχει υπερβεί τον εαυτό της εδώ.
Έχει πήδηξει τα ουράνια.